Τσουνάμι αυξήσεως αγαθά πρώτης ανάγκης ετοιμάζεται να πλήξει τη χώρα μας μετά και την πρωτοφανή αύξηση σε τιμές σιτηρών τόσο για ζωοτροφές αλλά και για παρασκευή αυτοσκευασμάτων. Την ύφη θα πληρώσουν για άλλη μια φορά οι καταναλωτές που θα δουν τιμές σε βασικά αγαθά όπως το ψωμί, το γάλα και το κρέας να αυξάνονται κατακόρυφα. Είτε μιλάμε για γαλακτοκομικά προϊόντα, είτε μιλάμε για γάλα, είτε μιλάμε για αυγά, είτε μιλάμε για μακαρόνια, για αλεύρι, ψωμί. Είναι τα πάντα έχουν σχέση με τα σιτηρά. Ήδη το καλάθι της νοικοκυράς σημείωσε μεγάλη αύξηση για το μήνα Σεπτέμβριο με τον Κύπριο πολίτη να νιώθει το κύμα ακρίβειας στην τσέπη του. Αναγκαστικά να το ανεχτούμε. Να βάλουμε προτεραιότητες. Γενικό είναι ότι έχουν πάει πάρα πολλές τιμές προς τα πάνω. Τόσο που φαγώ σημαίνει άλλα πράγματα που είναι φανερή τιμή, η αύξηση. Ακριβώς είναι οι τιμές, από ό,τι παρατηρήσα. Ο γενικός δείκτης καταναλωτή αυξήθηκε Γενάρη με Σεπτέμβριο του 2021 κατά 5% που είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην παγκόσμια έλλειψη σιτηρών από την αγορά, ενώ τα αποθέματα της χώρας μας είναι μειωμένα στο 1/4, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτές συνέπειες. Εκτιμάται την ίδια ώρα ότι η κρίση θα σταματήσει μόνο όταν αρχίσει η νέα παραγωγική περίοδος από μεγάλες χώρες. Μάλιστα, οι αυξήσεις αναμένεται να συνεχιστούν για να φτάσουν το 15 με 20% στην τιμή του ψωμιού και των μακαρονιών, το 20% στα δημητριακά, το 11% στην τιμή των αλευρών, το 7% στην τιμή του καφέ, το 6% στο βούτυρο και το 5% σε κρουασάν και μπισκότα. Την ίδια ώρα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό γίνονται προσπάθειες διαχείρισης της κατάστασης. Ο Υπουργός Γεωργίας έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας όπου αποφασίστηκε η στήριξη του αγροτικού κόσμου ώστε το βάρος της έλλειψης των σιτηρών να μην τοπομιστούν αποκλειστικά και μόνο οι αγρότες. Οι συντονισμένες και βέντονες συνέργειες που έγιναν από την ομάδα χωρών συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου έφεραν ένα αποτέλεσμα αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην παράταση ενός προσωρινού πλαισίου παροχής μέτρων κρατικής στήριξης, τουλάχιστον για ακόμα ένα εξάμηνο. Με τον Υπουργό να αρχίζει άμεσα επαφές για να βρεθεί ο τρόπος στήριξης του αγροτικού τομέα, σε μια προσπάθεια το κόστος της αύξησης να τοπομιστούν εξίσου καταναλωτές και αγρότες, αλλά και να περιοριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Την ίδια ώρα και οι υπεραγορές επιχειρούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Θα γίνει τεράστια προσπάθεια και πολύ σημαντική προσπάθεια για την απορρόφηση όσο είναι δυνατόν για να στρίξουμε αυτές τις δύσκολες τιμές στους καταναλωτές όπως θα κάνουμε κάθε φορά που δημιουργείται αυτό το θέμα. Εξάλλου το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής ενώ απόψε αναμένεται να συζητηθεί σε σύσκεψη όλων των αγροτικών οργανώσεων. Παραμένουμε στο θέμα καθώς και η